πάνω από 2.000 υπογραφές για το θαλάσσιο μέτωπο. Σε αυτή την προσπάθεια, μέχρι την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον, πρέπει να έχει συμμετάσχει και ο τελευταίος πατρινός. Υπάρχει ένα δίκτυο λοιπόν συμπολιτών μας, που ο καθένας από εμάς έχει την λίστα με τις υπογραφές. Ο οποιοδήποτε μπορεί να υπογράψει, νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να λείψει. Οι υπογραφές πρέπει να γίνουν ποτάμι, πρέπει να γίνουν χιλιάδες. Η πρωτοβουλία της κίνησης ενεργών πολιτών για την απόδοση του θαλάσσιου μετώπου φαίνεται ότι βρίσκει συμπαραστάτες, οι οποίοι επικροτούν τη συγκεκριμένη ενέργεια. Και αυτό φάνηκε από τη χθεσινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας. Όσοι μαζευτήκαμε χθες, είμαστε το ξεκίνημα. Είμαστε η πρώτη, ας το πούμε, η ιδρυτική συνάντηση έγινε χθες. Συναντηθήκαμε και συνυπογράψαμε κατά κάποιο τρόπο την επιστολή που θα πάει στον Πρωθυπουργό, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, διότι η ελπίδα μας πια είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, η δέσμευσή του, η ρητή του εντολή που είχε δοθεί. Στόχος είναι να εφαρμοστεί εδώ και τώρα το πρωτόκολλο συνεργασίας που εγγράφει τον Οκτώβριο στην Πάτρα, παρουσιάζεται του Προέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου, και η πόλη να ξαναγίνει παραθαλάσσια. Να τελειώσει αυτή η ιστορία, διότι αν δεν τελειώσει τώρα, τότε στο Δινεκές όλο το κομμάτι του θαλασσίου μετώπου θα ανήκει σε κάποιους ιδιώτες, θα ανήκει σε κάποιες πολυεθνικές. Είναι σίγουρο δεν θα ανήκει στην επόμενη γενιά. Και η Πάτρα δεν θα μπορέσει ούτε να έχει πρόσβαση στην θάλασσα, ούτε να έχει ποιοτική ζωή, ούτε κοινωνική ζωή, αλλά δεν θα έχει και τις προοπτικές ανάπτυξης, τις οικονομικές ευμάρειας. Οι συμμετέχοντες κατέληξαν σε ένα σχέδιο επιστολής προς τον Πρωθυπουργό, με την οποία ζητείται η απόδοση του παραλιακού μετώπου αμέσως μόλις παραδοθεί σε χρήση το νέο λιμάνι, ενώ θα συνοδεύεται και από τις χιλιάδες υπογραφές των πολιτών.